Ο νομός Αχαΐας κηρύχθηκε ακριδόπληκτος, αλλά ακρίδες δεν υπάρχουν. Περίεργα πράγματα. Όχι καλέ, εδώ δεν έχουμε ακρίδες τέτοια πράγματα. Δηλαδή έπεσε ακρίδα, τώρα έχουμε ακρίδες. Η ανακοίνωση της περιφέρειας ήταν σαφέστατη. Ο νομός κηρύσσεται ακριδόπληκτος. Μα πώς έγινε αυτό, αφού δεν υπάρχουν ακρίδες? Ανέκδοτο θυμίζει η απόφαση. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή προετοιμαζόμαστε προκειμένου να βγάλουμε τις απαραίτητες αποφάσεις και να συγκροτήσουμε τις επιτροπές κατά κάθε δημοτικό διαμέρισμα, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που έχουμε προσβολή ακρίδων, έχουμε πρόβλημα με τις ακρίδες, οι επιτροπές και οι δήμοι να, και για τις περιοχές που έχουν γυριχθεί ως ακριδόπληκτες, να είναι έτοιμες ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μάλιστα, στη χθεσινή ανακοίνωση δόθηκαν στη δημοσιότητα και ονόματα περιοχών στις οποίες έχουν εντοπιστεί ακρίδες. Φαρές, Καλάβρητα, Αιγιάλια και Δυτική Αχαΐα. Πήγαμε στη Χαλανδρίτσα, ούτε μία ακρίδα δεν βρήκαμε. Έτσι, αγρότες έκαναν το σταυρό τους και μας μίλησαν ότι θα κάνουν σε περίπτωση που έρθουν ακρίδες και ποιες καταστροφές προκαλούν τα συγκεκριμένα έντομα. Οι ακρίδες είναι καταστροφή. Δεν αναμένει τίποτα. Φλούδα. Ειδικά μα είναι πολλές. Λες και έχει περάσει μηχάνημα και το έχει ξουρίσει. Δεν αφήνει τίποτα. Είναι τρυφερό δηλαδή. Θα πρέπει να αναφέρουν πως η συγκεκριμένη είδηση έκανε χθες το γύρο της Ελλάδος. Μέχρι και εθνικά κανάλια ενδιαφέρθηκαν να δείξουν τις ακρίδες της Αχαΐας. Μόνο που το ρεπορτάζ για τις ακρίδες αποδείχθηκε τελικά ρεπορτάζ μαϊμού.